Journal News βρίσκεται σε μια καταπληκτική ατμόσφαιρα. Κύριε Πρόεδρε, για μια ακόμα φορά θερμά συγχαρητήρια. Κύριε Δήμαρχε, χαίρομαι που σας βλέπω εδώ να στηρίζετε αυτές τις προσπάθειες αυτού του φοβερού κέντρου. Ξέρεις, κύριε Χαραματά, ο συγκεκριμένος πρόεδρος έχει ένα προνόμιο να έχει πολλούς φίλους, μεταξύ των οποίων είμαι και εγώ ένας ταπεινός και σεμνός φίλος, ο οποίος με τις μικρές μου δυνάμεις στηρίζει την προσπάθειά του από την αρχή, όταν ξεκίνησε η προσπάθεια πριν 20 χρόνια. Και γι' αυτό κάθε φορά που έχω την ευκαιρία βρίσκομαι εδώ, να στηρίξουμε αυτό το οποίο κάνει, που είναι πρωτοπόρο. Ο Φίλιππας Ολυμπίτης πραγματικά κάνει κάτι το μοναδικό, κάτι το εκπληκτικό, το οποίο δεν μπορεί ούτε να το αντιγράψει κανείς και ούτε να το βρει πουθενά αλλού. Εγώ χθες που ήταν εδώ ο προϊστάμενος ενδιάμεσης διαχειριστικής αρχής, ο Μουσίνος Αντώνης, είχαμε ιδιαίτερη κουβέντα για το θέμα του πίσω κτηρίου. Θέλουμε επιτέλους αυτό το πράγμα να τελειώσει, ώστε να το αποδώσουμε στα παιδιά με τις ειδικές δεξιότητες και, εν πάση περιπτώσει, ο κ. Ολυμπίτης να έχει ένα ολοκληρωμένο συγκρότημα. Και τώρα τα συζητούμε. Πιθανότατα να κατεβάσουμε εδώ τον πρόεδρο σε ΕΤΑ, ο οποίος τυχά ήταν προσωπικός μου φίλος, θα βοηθήσει, διότι η ΕΤΑ με τη λειτουργία του κέντρου έχουν μια σχέση. Άρα λοιπόν, θα πάω συγχαρητήρια, χρόνια πολλά, Τσιγκλοπέμπτη, θα συγκρίσετε κι εσείς, φαντάζομαι. Όχι εδώ. Εμείς τρέχουμε τώρα, κάνουμε τα ρεπορτάζ. Θα το τσικνήσουμε. Ο αντιδήμαρχος μου είναι εδώ, ο κύριος Ζωήδης, τι να πω. Ο Ζωήδης είναι, είπαμε, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών. Είναι καλές στιγμές, όμορφες. Ωραίες. Εμάς μας βγάζουν έξω από τα συνηθισμένα. Έτσι πρέπει, έτσι πρέπει. Κύριε Πρόεδρε, δύο λεξούλες. Και εγώ με τη σειρά μου ευχαριστώ τον κύριο Δήμαρχο και τον συμπέθερο τον πανταχού παρών που ήταν στα Τσιγκλοπέμπτη μας, όπως βλέπετε. Να ευχαριστήσω πάνω απ' όλα τον Ερυθρό Σταυρό, τον Μιχάλη τον Τζαμιλά, ο οποίος έχει κάνει τη συνεργασία αυτή αυτή με το κέντρο και πρόσφερε τα πάντα, κρέατα, σουβλάκια, τα έφερε ψητικά, τα έφερε του χωριού. Να ευχαριστούμε τη συνεργασία, γιατί ο θελοντισμός είναι καλό, προχωράει με σωστούς ανθρώπους. Τώρα όσο και τον κύριο Δήμαρχο, όπως είπε προηγουμένως, εδώ και 24 χρόνια στην πρώτη θητεία του, ζήτησα τη στήριξη, τη μύχα, και συνεχίζει τώρα προς τα άλλα τόσα χρόνια να έχω πάλι τη συνέχεια τη στήριξη του. Τον ευχαριστώ, είναι πάντα δίπλα μας. Τι άλλο να πω. Εν τω μεταξύ τώρα γίνει. Συγκροπεύει, καλές απόκριες και υγεία πάνω. Κύριε Πρόεδρε, τώρα και να θέλει ο Δήμαρχος δεν μπορεί να κάνει πίσω, διότι έχετε συμπέθερο το καλύτερό του πολιτικό εργαλείο, τον κύριο Ζωήδη. Παντελή μου, τα είπα καλά? Καλά τα λέτε, μου, καλά. Χρόνια πολλά. Ευχές, έτσι, μπράβο. Συγχαρητήρια στο σχέδιο που διαθέτει αυτά όλα τα ωραία και εκλεκτά, στον πρόεδρο που το οργανώνει, και χρόνια πολλά σε όλους. Να είστε καλά, να είστε καλά. Σε αυτόν εδώ το χώρο ο εθελοντισμός είναι το θεμέλιο, είναι η βάση λειτουργίας αυτού εδώ του καταπληκτικού κέντρου. Κύριε Ζεμπιλά, θερμά συγχαρητήρια. Πράγματι, όπως το είπατε εσείς, έτσι είναι, ότι πρέπει να, ότι ο εθελοντισμός είναι η βάση του κάθε κράτους και είναι και το θεμέλιο του κάθε κράτους. Γιατί χωρίς εθελοντισμό τίποτα δεν γίνεται. Σήμερα σκεφτήκαμε το Διοικητικό Συμβούλιο να κάνουμε αυτή την εκδήλωση για τα παιδιά των ΑΜΕΑ στο κέντρο μέσα. Να ευχαριστήσω τον πρόεδρο των ΑΜΕΑ, τον κ. Βαγκίδη, τον Δήμαρχο, τον Αντιδήμαρχο, τον κ. Βαγκίδη και όλους τους άλλους πολίτες που συμμετείχαν. Να είστε καλά και πάντα να προσφέρει ο Ερυθρός Σταυρός στην τοπική μας κοινωνία. Κύριε Δήμαρχε, τα λέμε καλά. Ο Ερυθρός Σταυρός είναι στην πορεία του, τη μακρόχρονη. Έχει προσφέρει πάρα πολλά στο ελληνικό έθνος και κάθε κίνηση.
μαζί του. Στοχεύει να στηρίξει ευπαθείς ομάδες, κοινωνικές ομάδες που τον έχουν ανάγκη. Και δεν μπορούσε το τοπικό παράρτημα σε μια τέτοια ξεχωριστή μέρα να μείνει μακριά. Θερμά συγχαρητήρια λοιπόν σε όλους τους συντελεστές αυτής της προσπάθειας. Να είστε καλά. Υπάρχει κέφι, υπάρχει χαρά εδώ στο κέντρο, οι εργαζόμενες έχουν ντυθεί κατάλληλα. Τώρα συγγνώμη, εσύ Μαρία είσαι Ινδιάνα και εσύ Αναστασία Τραπουλόχαρτο. Συγχαρητήρια, μπράβο σας παιδιά, μπράβο, μπράβο, μπράβο. Οι λουκουμάδες, να και το popcorn. Τελικά μου είπατε ότι είναι προσφορά. Όλα. Όλα. Όλα, όλα. Όλα δωρεάν για τα παιδιά. Τα παιδάκια και όσα θέλουμε. Τι λέτε, μπράβο σας. Έτσι είναι. Καλές απόκριες να έχετε. Καλές απόκριες και χαραματά. Είσαι και φούρνο. Σας εχμαλώτησα. Πώς είναι? Νόστιμα. Νοστιμότατα. Του χρόνου. Εδώ τα παιδιά του Ερυθρού Σταυρού. Ο. Ο Χαράλαμπος. Ο Χαράλαμπος και ο. Αντώνης. Ο Αντώνης. Τι γίνεται παιδιά? Πώς πάει? Μια χαρά. Πώς θα το δω? Μια χαρά. Καλαμάκι το πάτε. Τώρα κάνουμε ρεπορτάζ. Τώρα κάνουμε ρεπορτάζ. Για το Κάλυμνος News. Και ο περιφερειακός μας σύμβουλος, ο Κώστας ο Σταυλάς, στηρίζει διαχρονικά το κέντρο μας. Καταρχήν το καλωσορίζω, είστε στην εκδήλωση των παιδιών της Ευρωπαίπτης. Πάντοτε ο Κώστας και θα τα πούμε και τα λέμε συνέχεια. Ήταν ο άνθρωπος ο οποίος ξεκινήσαμε μαζί. Η περίπτωση των κατοικιών επί εποχή Μαγκερίνου. Ο Άσος μας στήριξε και μας στηρίζει συνέχεια σαν νομαρχιακός περιφερειακός σύμβουλος. Τον ευχαριστούμε, πάντα είναι δίπλα μας. Κύριε Σταυλά. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε, έτσι έχουν τα πράγματα. Βεβαίως είμαι παρόν και θα συνεχίσουμε να βοηθάμε. Σήμερα τσικροπέμπτη βέβαια, να ευχηθούμε σε όλους καλό τσίγνισμα και καλές και χαρούμενες απόκριες. Να είστε καλά, να είστε καλά. Καλές απόκριες.